Καλησπέρα, ονομάζομαι Δανάη Ποντίκα. Μαζί με τον Σταύρο Φλόκαλη, τον άντρα μου, ήρθαμε πριν από 4 χρόνια στη Φινικούντα. Θα τον γνωρίσετε σε λίγο το Σταύρο. Λατρέψαμε αυτό το μέρος, μας άρεσε πάρα πολύ οι παραλίες που έχει, η θάλασσα, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Φινικούντα και αποφασίσαμε να παρατήσουμε τις ζωές που είχαμε και τη δουλειά που είχαμε στην Αθήνα και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Κατάγομαι από τα Γρεβενά, μέχρι τα 18 μου ζούσα στα Γρεβενά και μετά πήγα για σπουδές στην Αθήνα, όπως και δούλεψα μετά σε μια πολυεθνική. Αντίστοιχα ο Σταύρος θα σας πει σε λίγο τα δικά του. Και όταν ήρθαμε εδώ για διακοπές, είδαμε το μέρος του Lemon Drops, ένα εξωτικό περιβάλλον με φοίνικες, με απίστευτη θάλασσα, με μια μικρή ιδιωτική παραλία μπροστά, πολύ πράσινο και δέντρα, και μαγευτήκαμε από το τοπίο, μαγευτήκαμε από την περιοχή και αποφασίσαμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, να ανοίξουμε το Lemon Drops, να το δοκιμάσουμε και να δούμε αν θα μας αρέσει και αν θα περάσουμε καλά και εμείς καθώς και εσείς σαν πελάτες. Τελικά μετά από 4 χρόνια νομίζω από την πλευρά μου τουλάχιστον ότι εγώ περνάω πάρα πολύ καλά στο Lemon Drops, διασκεδάζω, περνάω όμορφα και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε, ελπίζω να φαίνεται και προς τα έξω. Να το γνωρίζουν και να το μάθουν και οι υπόλοιποι, να το λατρέψουν όπως και εμείς το αγαπήσαμε, να νιώσουν σαν το σπίτι τους, να νιώσουν άνετα, να έρθουν εδώ για διακοπές και ξεκούραση. Είμαι ο Σταύρος Φλόκαλης. Με τη γυναίκα μου ήρθαμε πριν 4 χρόνια στη Φινικούντα. Ερωτευτήκαμε παράφορα αυτό το μέρος και ανοίξαμε αυτή την επιχείρηση. Και επειδή λόγω της εμπειρίας μου στην κουζίνα, ανέλαβα το κομμάτι της κουζίνας κιόλας. Όσον αφορά την κουζίνα, το πρώτο πράγμα το οποίο είχα κατά νου ήταν να βάλω το κάτι διαφορετικό στην περιοχή. Να μπλέξω την αμερικάνικη με την λατινοαμερικάνικη κουζίνα. Και αυτό έκανα. Δίνω στον κόσμο κάτι ποιοτικό και διαφορετικό. Κυρίως στην κουζίνα έχω εντρυφήσει στο street food και κυρίως στο burger και τα sandwich με κρέας. Αλλά σε ένα πρόσφατο ταξίδι στο Μιλάνο και στη Μανδρίτη αργότερα, πήρα 2 πιάτα όπως την πίτσα, την παραδοσιακή πίτσα της Ιταλίας και έμπλεξα μέσα της εννοείται την Ισπανία, γι' αυτό πρόσθεσα μία πίτσα κλασική Ναπολιτάλα με χαμόν. Και το παραδοσιακό πιάτο τάπας της Ισπανίας, όπου είναι πατάτες μπράβας με αλιόλι. Σκοπεύετε να επενδύσετε κι άλλο στην επιχείρηση τα επόμενα χρόνια? Ο σκοπός μας είναι να επενδύσουμε και άλλα σε αυτή την επιχείρηση και στον τόπο, γιατί αν μη τι άλλο δεν κοιτάμε μόνο το κομμάτι της επιχείρησής μας αλλά και του τόπου όπου εδρεύει η επιχείρηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Επόμενα σχέδια θα τα δείτε σιγά σιγά και στο μέλλον.